να είναι ξεκάθαρο ότι αυτός ο αγώνας όπως ξεκίνησε και θέλουμε και να τον τελειώσουμε, θέλουμε να υπάρχει μια απόφαση από όλους μας, μια αποφασιστικότητα, η ενότητά μας και ο ανυποχώρητος αγώνας μας για να μπορέσουμε να πείσουμε και να πιέσουμε και την κυβέρνηση να δώσει λύσεις σε αυτό που ζούμε. Και οι λύσεις που θέλουμε και απαιτούμε για να είναι ξεκάθαρο, γιατί πολλά ακούγονται, πολλά κουτσουμπολιά γίνονται και πολλά τηλέφωνα πέφτουν, είναι τα εξής απλά πράγματα που όμως μιλάμε για την επιβίωση χωριών και εκατοντάδων οικογενειών. Το πρώτο και βασικό για μας είναι ένα χρονοδιάγραμμα άμεσης υλοποίησης του απαραίτητων έργων, ώστε να αποστραγγιστεί το νερό από τα πλημμυρισμένα χωράφια που βρίσκονται στην πρώην λίμνη Κάρλα, να παραμείνουν αγρότες και να μην γίνουν άνεργοι και να μπορέσουν τα χωριά μας να έχουν ζωή και να μην ερημώσουν, να μην γίνουν χωριά φαντάσματα. Το δεύτερο είναι για αυτή την περιοχή, επειδή ξέρουμε ότι θα πάρει χρόνο και δεν θα καλλιεργηθεί και η γη, δεν θα γίνει παραγωγική αμέσως, θα πρέπει να υπάρχουν είτε πρόγραμμα είτε απόφαση δέσμευση ότι θα υπάρξει αναπλήρωση του εισοδήματος για όσα χρόνια χρειαστεί, ώστε τα χωράφια να ξαναγίνουν χωράφια, γιατί εμείς αυτό που θέλουμε, που απαιτούμε και ζητάμε και ξέρουμε να κάνουμε είναι να παράγουμε, και θέλουμε ο έφορος θεσσαλικός κάπως να παραμείνει κάπως και παραγωγική γη και να μην γίνει λιμνοθάλασσα για να ψαρεύουμε. Οι ζημιές από τις καταστροφικές πλημμύρες που δεν έγιναν με δική μας ευθύνη να αποζημιωθούν στο ύψος της πραγματικής ζημιάς και στην παραγωγή και στα μηχανήματα και σε όλο τον εξοπλισμό που έχει χαθεί και στα σπίτια όπου έχουν υποστεί ζημιές. Και όχι με την ασφαλιστική αξία του ΕΛΓΑ, που τουλάχιστον για το βαμπάκι που το έχουμε βγάλει, που είναι ένα βασικό προϊόν, αν έρχεται για 100% ζημιά στα 201,40 ευρώ, που δεν καλύπτει ούτε το κόστος παραγωγής. Χρειάζεται να πάρθει μέτρο για να καλυφθεί και αυτή η απώλεια της παραγωγής. Και από εκεί και πέρα μέτρα αποκατάστασης, αλλά και θωράκισης αντιπλημμυρικής Θεσσαλίας, της περιοχής μας. Εμείς συνάδελφοι, όλες αυτές τις συναντήσεις, όλες αυτές τις σκέψεις που κάναμε, τα ίδια αιτήματα είχαμε, αυτά βάλαμε, αυτά στηρίξαν, αυτά ψήφισε ο κόσμος, με αυτό βγήκε σήμερα εδώ, με αυτό θα συνεχίσουμε, ζητώντας συνάντηση με κυβερνητικό κλιμάκιο.